Καλώς μας ήρθες. Ευχαριστώ. Και σε είδαν και οι τηλεθεατές από το βίντεο κλιπ σου που το τραγουδάμε εδώ. Πώς το λέμε, τα πάντα είσαι εσύ για μένα. Τα πάντα και για πάντα. Τα πάντα και για πάντα. Μαυρισμένη κούκλα, τι. Αφροδίτη, κανονική. Ναι, πάω πολύ στη θάλασσα. Τι κάνεις, Αφροδίτη? Είμαι πολύ καλά, χαρούμενη που είμαι στην εκπομπή σας. Ωραία, και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι εδώ πέρα που σε βλέπουμε και σε θαυμάζουμε και θα μας πεις και για την καινούργια σου δουλειά, μάλλον την πρώτη σου δουλειά εδώ στην Ελλάδα, γιατί μας έχεις στείλει και φωτογραφίες να δούμε που ήσουν στο Hollywood και θα μας πεις τι έκανες εκεί στο Hollywood και γιατί αποφάσισες να αφήσεις την Αμερική που υποτίθεται ότι έτσι έχει και πολλές ευκαιρίες για το show, για τη showbiz και ήρθες στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, δεν έφυγα. Είσαι και εκεί και εδώ. Είμαι πιο πολύ εκεί. Απλά τώρα προωθώ το νέο τραγούδι αυτό που κυκλοφόρησε. Εδώ. Σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα, ναι. Οπότε θα κάνεις καλοκαιρινή περιοδία και θα σε δουν οι διάφοροι έτσι φίλοι. Ναι, μ' αρέσει πολύ η Ελλάδα το καλοκαίρι. Είναι καταπληκτική. Μα η Ελλάδα το καλοκαίρι είναι Ελλάδα. Είναι παράδεισος. Και ειδικά διάβασα σήμερα 10 από το top 100 που έβγαλε το CNN. Το αμερικάνικο κανάλι, οι τέσσερις παραλίες είναι. Οι καλύτερες του κόσμου. Και εδώ, κοίταξε, βλέπουμε ελληνικές. Βλέπουμε και τις δικές σου τις φωτογραφίες, Αφροδίτη, που μας έχει στείλει και τις βλέπουμε και τις βλέπουν κιόλας. Εδώ. Πες μας, τι έκανες, γιατί πόσα χρόνια ήσουν και ξανά εδώ στο Fame Story. Ναι. Ναι. Κάτι τέτοιο, για πες. Ναι, ζούσα στην Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Γεννήθηκα στη Γερμανία. Mm-hmm. Μεγάλωσα στη Γερμανία και πολύ, πήγα Λος Άντζελες. Ναι, και καλό και κακό. Έχει, εντάξει, καλό είναι. Παίρνεις πολλά πράγματα. Ναι, ναι, εδώ, είσαι πολύ σεξι με αυτό το ωραίο το φούστα μπλούζα που λέμε. Ναι, είναι σακάκι τζιν. Πολύ ωραίο. Και εδώ σε βλέπουμε με τη Cindy Crawford. Εδώ ήταν μια εκπομπή Just Shoot Me, λέγεται. Ένα σύριαλ αμερικάνικο, όπως τα φιλαράκια, κάτι παρόμοιο. Είναι τόσο ψηλή, γιατί και εσύ ψηλή κοπέλα. Είναι τόσο ψηλή στην Crawford. Ναι, βέβαια. Ναι. Τα top models όλα είναι πολύ ψηλά. Δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο πολύ ψηλή. Γιατί υποτίθεται, αν θυμάμαι καλά, δεν ήταν πάνω από 1,78. Αν θα μου πει, φορούσε και τακούνι. Ναι, και εγώ είμαι λίγο πιο κοντή, οπότε. Ναι. Ωραία. Είμαστε εδώ πέρα πάλι. Για πες μας, αυτό μας έχει φορμένο. Ήρθα στο Fame Story, έλαβα μέρος. Έγινε έτσι κάπως κατά λάθος. Αυτό, θύμισε μου. Έχει αρκετά χρόνια. Το Fame Story, ναι, το παρουσίαζε, αν θυμάμαι καλά, τότε ήταν και η Κορομιλά, όχι. Η Τατιάνα Στεφανίδη. Η Τατιάνα, μπράβο. Η Τατιάνα, ναι. Κάτι θυμάμαι, ναι. Πώς ήταν η εμπειρία? Ήταν μια εμπειρία, όπως το λες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα που ζούσα στο Λος Άντζελες και έπαιζα σε διάφορες ταινίες. Βρέθηκα σε ένα τεράστιο σπίτι στην Παιανία, με κάμερες, με πρωταγωνιστές, τους παίχτες. Σενάριο δεν υπήρχε, σκηνοθέτης δεν υπήρχε. Τα κάναμε όλα μόνοι μας. Ναι. Δεν πειράζει. Και εμείς οι Έλληνες έχουμε τελείως διαφορετική νοοτροπία από το εξωτερικό, το ξέρετε. Ω, βέβαια, εντάξει. Και δεν ήμουν προετοιμασμένη ούτε για την Ελλάδα, ούτε για το σόμπι στην Ελλάδα, για τίποτα. Και για το έτσι όπως έχει. Ναι. Ναι. Και αν μπεις έτσι αγαθός, θα βγεις και έτσι από το παιχνίδι. Δεν θα πας πολύ μακριά. Δεν παίζει ρόλο η ποιότητα. Διότι εγώ γράφω και τραγούδια και νόμιζα ότι παίζει σημαντικό ρόλο, ότι θα το. Θα το διανθίσεις κιόλας, ότι θα πεις και ότι εγώ έχω και. Θα το αναφέρουν, θα το εκτιμήσουν, με τίποτα, καμία σχέση. Πουλάει πιο πολύ το σύριαλ, κάτι τέτοιο. Ναι, ίντρικες. Καλά, εντάξει. Ποιος είχε βγει τότε όταν είχε πάει εσύ? Ο Περικλής. Α, μάλιστα. Ναι, το θυμάμαι τώρα. Μετά φεύγεις, έφυγες εντελώς. Έμεινα αρκετά χρόνια, δούλεψα σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα με πολλούς μεγάλους αξιόλογους καλλιτέχνες. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό για μένα. Με όλους τους μεγάλους, έτσι. Και ήταν, ναι, πάρα πολύ ωραίο αυτό με το λουλούδι, το κέφι που τα σπάει, άλλο που πονάει, θα πει τον πόνο του, θα κλάψει, άλλο που χαίρεται, θα γιορτάσει. Είναι ωραίο αυτό, δεν το κάνουν έξω. Πολύ ναι, ωραίο, δεν κρύβει κουζούκι, μια χαρά. Και εντάξει, το ευχαριστήθηκα. Και μετά, μετά πήρες την απόφαση, δηλαδή. Μετά έκανα περιοδίες στο ελληνικό τραγούδι σε όλο τον κόσμο και πήγα και στη Νέα Υόρκη και έτσι επέστρεψα πίσω στη Νέα Υόρκη. Είχα κάτσει πολύ καιρό εκεί. Η δική, και δηλαδή, εκεί, η δική μου δεν ήταν ποτέ από εκεί. Οπότε, κανένας δεν είναι από εκεί. Μόνη μου πήγα, μόνη μου έζησα, μόνη μου ξαναπήγα, μόνη μου θα ξαναπάω. Δεν πειράζει, τα κάνεις όλα μόνη σου εσύ, γιατί είσαι σκληρό καρύ, φαντάζομαι, έτσι. Πρέπει να είσαι. Και με έκανε και η ζωή. Ήμουν πολύ, οι γονείς μου είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι και πολύ έτσι μαλακοί, τρυφεροί και τα αντιμετωπίζουν όλα λίγο με. Όπως σχεδόν όλοι οι γονείς. Ναι. Και εγώ είπα θέλω να γίνω αλλιώς και με βοήθησαν και οι Γερμανοί και οι Αμερικάνοι που είναι πολύ. Είναι βοηθητική. Είναι βοηθητική. Δηλαδή στα νέα άτομα, όταν βλέπουν ένα ταλέντο, όταν βλέπουν κάτι ότι τους κάνει κλικ, είναι βοηθητική. Θέλω να πω ότι βοηθήθηκες περισσότερο φυσικά έξω από ότι στην Ελλάδα.
Έκανα ένα CD όταν ήμουν 17 χρονών με τον παραγωγό του Scorpions. Αλήθεια. Και στην Ελλάδα που με γνώρισε όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες του κόσμου με το Fame Story, δεν έκανα τίποτα. Διότι εδώ δεν είναι τι κάνεις, είναι ναι. ποιον ξέρεις. Ναι. Αυτό το τέτοιο δεν μας το έδωσες να το δούμε, να το ακούσουμε. Ποιο? Αυτό το παλιό που είχες κάνει. Α, ναι, μπορείτε να το βρείτε στο YouTube. Ναι, ωραία, να το ακούσουμε, να δούμε και πώς είναι γι' αυτό. Ήταν ένα έτσι ωραίο pop τραγουδάκι, πολύ ωραίο για τότε προπαντός. Ναι. Ωραία. Και πάμε παρακάτω λοιπόν και ερχόμαστε στο σήμερα. Ναι. Μετά από όλα αυτά που κάνεις το πρώτο σου ψηφιακό CD single που μόλις ακούσαμε. Με τη Star Planet και διανομή την EMI. Τη Minus EMI. Mm-hmm. Mm-hmm. Το οποίο κυκλοφορεί τώρα λίγο διάστημα. Τα πάντα και για πάντα θα είσαι εσύ για μένα. Πολύ ωραίο dance. Και έξυπνος ο στίχος, Ποιος το έχει γράψει, πες μας και τους συντελεστές για να ξέρουμε. Ναι, ο Πέτρος Ιμβριός, να... μουσική και στίχο. Α, ο Πέτρος, ο γνωστός. Ο γνωστός είναι Ιμβριός. Από τη Γερμανία επίσης. Α, ναι, γιατί ναι. κάναμε το κλικ. Καλά κάνατε. Ναι. Καλά κάνετε και το κάνατε. Πολύ καλό παιδί. Εξαιρετικός καλλιτέχνης. Πώς και δεν δουλέψατε έτσι μαζί? Κάναμε κάποια εξτραδάκια. Και στο Εμπατή και στην Αθήνα. Αλλά θα κάνουμε κάποια στιγμή. Και στην πορεία. Σε κανένα μαγαζί, ναι. Και στην πορεία. Πες μας τα άλλα σχέδιά σου, έτσι. Πες μας έτσι, τα όνειρά σου, τι κάνεις από εδώ και πέρα, έτσι να σε γνωρίσουμε και λίγο καλύτερα. Θέλω πλέον να είμαι καλά, διότι όλη μου τη ζωή την έχω επενδύσει και θυσιάσει και αφιερώσει στη μουσική. Το αγαπάς, έτσι. Από πολύ μικρή. Και μένει πίσω λίγο προσωπική ζωή. Τώρα θέλω λίγο πιο πολύ ποιότητα ζωής, λίγο καλοπέραση. Εντάξει, είναι καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Ναι. Δεν είναι καλό. Πολύ καλό. Στην Ελλάδα είναι έτσι, να περνάς καλά, να έχεις καλή παρέα, να πηγαίνεις να κάνεις τα βανάκια και εδώ ξαναβλέπουμε. Αυτό τι είναι, πες μας τι είναι αυτό. Το Marie Claire. Ναι. Mm-hmm. Εξώφυλλος του Marie Claire. Η Marie Claire από πού είναι αυτό, ισπανικό? Γαλλικό. Το γαλλικό Marie Claire. Και έχεις εκείνη εξώφυλλο, έχεις κάνει και μοντέλο. Ναι, χρόνια. Χρόνια, mm-hmm. Μάλιστα. Τι άλλο έκανες, για πες μας τι άλλο έκανες. Στο εξωτερικό θέλουνε λίγο, είναι κάπως σαν το musical. Θέλουνε ο καλλιτέχνης να τα κάνει όλα. Να τραγουδάει, να χορεύει. Πώς και δεν έτσι πήγες σε αυτά τις μεγάλες σχολές που είναι, μια και ήσουν και στην Αμερική, που κάνουν έτσι και για το τραγούδι και για να είσαι και ηθοποιός και τραγουδιστής και χορευτής, να παίζεις για να κάνεις musical. Μια και εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν το έχεις λίγο έτσι, εγώ νομίζω από τώρα τα τελευταία μερικά, τελευταία 3-4-5 χρόνια maximum, παίζει πολύ το musical στην Ελλάδα, δηλαδή ξαναθέλουνε, γιατί εκτός από τον ελληνικό κινηματογράφο που ήταν δεκαετία 60, υπήρχε έτσι λιγάκι και μετά την Αλέκη Βιουκλάκη που ανέβαζε κάποια musical. Τέτοια δεν υπήρχε έτσι πολύ ακροατήριο έτσι για το musical στην Ελλάδα. Δεν ήταν ανεβασμένο. Τώρα κάτι με τους δαίμονες, στο badminton που γίνονται όλο και περισσότερες έτσι γίνονται παραγωγές που θέλουν ανθρώπους και δεν υπάρχουν πολλοί στην Ελλάδα που μπορούν να τραγουδάνε, να χορεύουν, να παίζουν. Είναι 2-3 και τους βλέπω και πηγαίνουν. Ναι, έχει στο Broadway αρκετά στη Νέα Υόρκη. Ναι. Πώς και δεν πήγες έτσι κι εσύ, γιατί σου λέω εδώ στην τι Ελλάδα. Να πρωτοκάνω. Τι να έκανα πρωτοκάνεις. Τι να πρωτοκάνω. Αν πάντως ξέρεις, λέω ότι έχει συνδυαστικό, γιατί έχει και πολλά ταλέντα. Αν ξέρεις να τραγουδάς, έχεις καλή φωνή. Έχεις και την κίνηση, γιατί ξέρω στο εξωτερικό το μαθαίνουν αυτό. Το μαθαίνουν. Πάρα πολύ. Δηλαδή δεν νοείται ηθοποιός που να μην ξέρει τουλάχιστον να τραγουδάει σωστά με τη δικιά του φωνή. Δεν χρειάζεται να είναι τενόρος ή σοπράνο και να χορεύει. Να ξέρει, δηλαδή το διδάσκονται ούτως ή άλλως. Και επειδή εδώ στην Ελλάδα είναι ένα καινούριο πράγμα αυτό για μας, νομίζω ότι υπάρχει χώρος για άτομα σαν και σένα που τουλάχιστον μπορούν έτσι να. Ναι, θα δούμε πώς θα πάει και γενικά η πορεία και στην Ελλάδα. Πολύ ωραία. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για να μπορέσεις έτσι. Ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος για την Ελλάδα. Απλά πολύ δύσκολα ωραία. Τα πράγματα στην Ελλάδα. Εντάξει, πολύ. Και την κρίση, το ξέρεις αυτό. Ναι. Πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα για σένα, πώς τα βρίσκεις? Χειρότερα σε σχέση από παλιά. Με το. Ναι. Στεναχωριάμαι που τα πω, γιατί πολλοί δεν φταίνε για αυτό που γίνεται. Όχι. Οι πολλοί, εμείς, ο λαός δεν φταίει, είναι το μόνο σίγουρο. Αυτοί που φταίνε είναι. Ναι, είναι πολύ κρίμα που γίνεται. Το πολιτικό σύστημα. Αυτό. Αν και εντάξει, δεν είναι μόνο πολιτικό το σύστημα. Το θέμα είναι και εμπορικό. Γίνονται και κάποια πράγματα και για εμπορικούς σκοπούς και για άλλες. Αλλά εντάξει, δεν είναι επί της παρούσης αυτή η συζήτηση, γιατί εμείς θέλουμε έτσι να είμαστε ωραία και να περνάμε καλά εδώ και να σε γνωρίσουν και οι τηλεθεατές και
εμείς περισσότερο να μας πεις για σένα. Τι, ποια είναι τα σχέδιά σου, τι θες να κάνεις, εκτός βέβαια που είπες ότι θες να ασχοληθείς και λίγο με την πιο προσωπική σου ζωή. Ναι, είναι μεγάλο σχέδιο αυτό. Φαντάζομαι. Τι ζώδιο είσαι? Κριός. Είσαι κριός. Λοιπόν, ο Γιώργος ο Ματσάγκος μας είπε χθες για τους κριούς. Ο κριός είναι με ζώδιο της φωτιάς, έτσι. Λοιπόν, τα ζώδια της φωτιάς και τα ζώδια του αέρα θα πάνε από εδώ και πέρα συνεχόμενα προς τα πάνω. Ναι. Ανεβαίνουμε, ανεβαίνουμε και ο Γιώργος δεν πέφτει ποτέ έξω, δεν πέφτει η νέα σελήνη. Λίγο, λέει, λίγο προσοχή μόνο. Είδες, εγώ τα λέω, Γιώργο, μ' ακούς. Σιγά, σιγά ανεβαίνουμε ή γρήγορα. Περίμενε. Λίγο μια προσοχή. Τώρα στις 8 του μήνα Ιουνίου με τη νέα σελήνη, κοίτα, μα τι δάσκαλο έχω. Λοιπόν, τη νέα σελήνη στις 8 του μήνα μια προσοχή για τις εντάσεις, λίγο να μην τσακωθούμε με κάποιον που δεν θέλουμε να τα χαλάσουμε μαζί του. Και θα περάσουμε σούπερ. Ένα καλοκαίρι πάρα πολύ καλό, με πολλές ευκαιρίες και θα γίνουν πράγματα, λέει, που πάντα ονειρευόμαστε να γίνουν. Δηλαδή, εντάξει, ψυχολογικά ανεβαίνω. Ωραία, είμαι έτοιμη εγώ. Σε βλέπω. Αυτό ήταν το πιο ωραίο μοτό που είπες μέχρι τώρα. Είμαι έτοιμη να ανέβω εγώ. Μα το λέω και όταν τραγουδώ live πάντα, αυτή είναι η ατάκα μου. Λέω ανεβαίνουμε. Έτσι δεν είναι. Α, το λες. Τι τραγούδια λες? Τι τραγούδια, το στυλ αυτό που ακούω. Κοίτα, λέω τα πάντα. Λέω pop, λέω rock, λέω έντεχνα, πρωτοψάλτη, μπλες, λέω λαϊκά, Βιτάλη, Μαρινέλα, Αλεξίου. Τα πάντα. Ναι, τα λέω όλα, ειλικρινά. Στο πρώτο πρόγραμμα κάνω το show, μου λέω τα pop τραγούδια, αυτά τα ωραία τα καινούργια που βγαίνουν. Έχεις και την κίνηση, πιο δημιουργικό το πρόγραμμα. Ναι, και εγώ βέβαια θα σε έκανα και πιο πολύ προς τα εκεί. Και στο δεύτερο βγαίνουν λαϊκά. Και πολλές φορές νομίζουν οι επιχειρηματίες ή οι πελάτες ότι είμαι μια άλλη στο δεύτερο πρόγραμμα. Αλήθεια. Αλλάζεις τόσο πολύ. Ναι, μεταμορφώνομαι, μ' αρέσει. Σ' αρέσει να μεταμορφώνεσαι. Πολύ, πάρα πολύ. Ναι. Καλό αυτό. Εντάξει, το να μεταμορφώνεσαι κρατάει και λιγάκι και ένα suspense. Ναι, και μπορώ και να το υποστηρίξω. Μου πάει κιόλας. Δηλαδή, κάποιοι ό,τι για να κάνουν έχουν είναι ένα στυλ. Ναι. Ναι. Και μου αρέσει και η μόδα του 60, του 70, του 50, του 40. Είσαι λίγο πιο. Δηλαδή, μ' αρέσουν όλα. Ναι. Να παίρνει στοιχεία όπως είδαμε τώρα με τον Ύψιλο Ρα με αυτές τις τεράστιες καπελαδούρες. Πολύ ωραίες. Α, ναι, καπέλα φοράω το καλοκαίρι πολλά. Ναι. Πολλά. Αυτά τα μεγάλα έτσι. Σ' αρέσει. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι σ' αρέσει και το, και το θεατρικό. Το θεατράλο πολύ, ναι. Έτσι δεν είναι? Πολύ. Α, είδες που σε... Ναι, 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 ναι. Σε ψυχολογό, σε ψυχολογό, να δω. Ναι. Να τα βγάζουμε σιγά σιγά. Για, πες κι άλλα. Να ανεβαίνουμε σιγά σιγά, όπως λες ναι, και εσύ. Ναι, ναι. Να ανεβαίνουμε. Να ανεβαίνουμε, ναι. Έτσι. Εγώ, εντάξει, τι να πω, πιστεύω ότι τα έχεις όλα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαρτάται και από σένα, λοιπόν. Κανείς δεν τα έχει όλα. Τα περισσότερα, κοίταξε. Να βοηθήσουν και λίγο οι συνθήκες, να μπορέσεις έτσι να. Ναι. Να βρεις αυτό που θες ουσιαστικά. Να βρεις και το δρόμο σου. Και μέσα από και τις κατάλληλες γνωριμίες, έτσι. Που εντάξει, θα κάνεις και στο χώρο. Α, εδώ σε βλέπουμε με την Παρίς Χιλτών. Ναι. Πώς σου φαίνεται η Παρίς? Τη συμπαθώ πάρα πολύ. Ξέρεις, πολλοί την παρεξηγούν γιατί βλέπουν κάποιες εικόνες. Ναι. Ναι. Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις κάποιον να δεν τον γνωρίσεις. Όλες αυτές που έχουν μεγαλώσει από πάρα πολύ πλούσιες οικογένειες είναι εξαιρετικά ευγενικές. Έχουν μια αριστοκρατία, αν και δεν τις φαίνεται, αλλά το έχουν. Και είναι πάρα πολύ καλή κοπέλα. Είναι όντως έτσι, όπως λίγο τρελή στη ζωή της. Είναι, μα δεν θα είσαι, αν οι γονείς σου είναι αυτοί που είναι και έχεις μεγαλώσει στο Hollywood. Δεν θα είσαι και λίγο τρελός. Δεν θα είσαι και λίγο. Μα πρέπει, και μα θα είσαι, γιατί κάποιοι να πρέπει να ζουν, να παίζουν αυτόν τον ρόλο. Να είναι πρότυπα κάποιοι. Και τι θέμα έχει διαφορετικά, έτσι δεν είναι. Ναι. Τι πρόβλημα έχει, δεν θα τις λείψει κάτι. Και κάνουν και πολλούς φιλανθρωπικούς σκοπούς και για τους οποίους δεν μιλάνε και δεν τους διαφημίζουν, δεν έχουν αυτή την επίδειξη που έχουν κάποιοι άλλοι. Και είναι πολύ καλύτεροι και ανώτεροι από πάρα πολλές άλλες που έχω γνωρίσει. Και πιστεύω ότι είναι και πολύ έξυπνη κοπέλα. Είναι, ναι. Είναι. Είναι. Και επιχειρηματίας. Και επιχειρηματίας. Κάνει και τη δικιά της. Και δουλεύει πολύ σκληρά. Δεν χρειάζεται να δουλεύει 18-20 ώρες την ημέρα. Τη αρέσει όμως. Γιατί κοίταξε, και η δημιουργία είναι δημιουργία. Το να δουλεύεις δεν πάει να πει ότι το κάνεις μόνο γιατί δεν έχεις να φας, έτσι. Ναι, και έχουν και τη σφραγίδα ότι είμαι η Χίλτον και ξέρουν ότι η κόρη του τάδε και θέλουν να μην ταυτιστούν με αυτό. Και έτσι προσπαθούν πολύ σκληρά. Είναι γνωστό αυτό όλοι των ηθοποιών, παιδιά και τραγουδιστών. Ναι, 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 είναι και αυτό. Να καταφέρουν και να αποδείξουν κάτι που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους. Και πρέπει, και έτσι είναι και έτσι, το σωστό. Ωραία είναι. Εμένα μου αρέσει. Και μπορώ να πω ότι η Παρίς, εντάξει, η Χίλτον είναι μια οικογένεια πολλά χρόνια. Ναι. Μάλιστα και η Elizabeth Taylor είχε παντρευτεί τον Νικ Χίλτον, έτσι. Ναι. Είναι νομίζω που έβγαλε και την οικογένεια πάλι στο προσκήνιο. Ναι. Έτσι,
εντάξει, δεν ξέρω αν είχε βγει και πολύ παλιότερα, αλλά μέχρι τα τελευταία χρόνια η Πάρης βγήκε και είπε, α, είμαι και εγώ εδώ, εντάξει, έχω και ένα επώνυμο κτλ, αλλά okay, βγαίνω με τη δικιά μου προσωπικότητα. Είναι απλά γνωστή για αυτό που είναι. Είναι star χωρίς να ποιος έχουν ιδιαίτερο star ταλέντο. Ποιος θα έτσι σου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση που τον έχεις γνωρίσει έτσι από κοντά και είπες ότι κάτι... Όπως είπες τώρα για την Πάρη Σουίτεν. Αχ, πάρα πολύ. Οι περισσότεροι στο Hollywood, ειλικρινά. Ναι. Έχουν κάτι. Ποιους άλλους έτσι έχεις γνωρίσει στο Hollywood? Τους περισσότερους. Είναι εξαιρετικά ταπεινοί όλοι. Καμία σχέση με Ελλάδα. Ναι, εδώ πέρα ξέρεις ποιο είναι το. Νομίζω οι ηθοποιοί και οι τραγουδιστές της Ελλάδας έπρεπε όλοι να πάνε στην Αμερική σαν μια σχολή. Έτσι, να δούνε πώς είναι. Γιατί η Ελλάδα είναι κόπη. Του Hollywood, η Ευρώπη είναι ένα copy. Το original πάντα παραμένει original. Έτσι. Άρα πρέπει να ελέγξεις το original πριν κάνεις το copy για να το κάνεις όσο καλύτερο μπορείς. Και θα έπρεπε όλοι να πάνε να δούνε πώς συμπεριφέρονται, γιατί τα καταφέραν, πώς τα καταφέραν. Και νομίζω θα άλλαζε γενικά και το σύστημα εδώ. Δεν νομίζω να αλλάξει όμως, γιατί τελικά ναι, επειδή είμαστε έτσι λίγο μικροί, ας πούμε. Φαντάσου ένα χωριό, ας το πούμε έτσι. Ναι, αλλά είναι με εύκολο τους, να λες δεν θα αλλάξω. Με τους local celebrities, ναι, εδώ πέρα που εντάξει, σου λέει πώς θα φανώ. Και νομίζω ότι το ζητάει και ο κόσμος να έχουν τις σύντριγγες, να έχουν με ποιον βγήκε, με τι έκανε, να παίζουν. Ναι, αλλά ο κόσμος είναι και σαν πρόβατο. Ό,τι του δώσεις, αυτό θα ακολουθήσει και αυτό θα δει. Ναι, επειδή είναι μικρή η αγορά, σου λέει τι να πουλήσουμε τώρα. Θα πουλήσουμε αυτά τα 2-3 που πουλάνε. Τι να πουλήσουμε. Δεν είναι, για το Hollywood είναι παγκόσμιο. Πουλάει ναι, παγκόσμιο. Λίγο πιο πολύ ποιότητα από ίντρικα. Ναι, θα έλεγα. Όχι, καλό θα είναι και αυτό, αλλά δεν ξέρω αν τελικά μπορεί να γίνει. Αν και πιστεύω ότι τελικά δεν είναι διάσημότητες αυτοί που είναι, έχουμε εδώ το star system, ας το πούμε. Είναι πιο local, πιο στα στενά πλαίσια της Ελλάδας. Ναι. Οι local celebrities, ας το πω έτσι. Μ' αρέσει όμως αυτό. Μ' αρέσει. Εντάξει, είμαστε κι εμείς μέσα σε όλα. Και η εκπομπή είναι μέσα σε όλα, γι' αυτό και έχουμε μαζί μας εδώ την Αφροδίτη για να σας δείξουμε και τα νέα παιδιά που θέλουν να κάνουν καριέρα και γιατί όχι, αφού το αντέχουν στην Ελλάδα μας. Με τις παρούσες συνθήκες. Δεν έχουμε συνθήκες Hollywood. Ναι, το ξέρω. Όμως εσύ θες. Αλλά πιστεύεις, είναι και καλό. Ξέρεις, έχει πάντα και την καλή και την άσχημη μεριά. Το και καλό είναι. Καλό, για πες, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε. Έχει πολλά καλά. Θυμάμαι μετά το Fame Story που ήταν να δουλέψω στο Ρωμαίο. Είχα 3 μέρες να κάνω πρόβα. Λέω καλά, general, αύριο. Μα πώς. Ήταν όλοι χαλαροί με το φραπέ στο χέρι, με το τσιγάρο. Τα παιδιά τους από εδώ, τα παιδιά από εκεί. Και λέω, it's not gonna happen. Δεν πρόκειται λέω, να γίνει αυτό ποτέ. Στο Hollywood 18 ώρες. Σκληρή δουλειά. Δεν κάνει ούτε έτσι να κάνεις. Πρέπει να γελάς. Πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει, πολλά πρέπει, πρέπει, πρέπει. Γίνεσαι ρομπότ. Ναι, κανονικός ναι, ρομπότ. Ναι, ναι. Δεν έχει δεύτερη ναι, ευκαιρία. Άργησες, δεν σε ξαναπαίρνουν για χρόνια. Περιμένεις 2-3 χρόνια καν να σε πάρει ένα πρακτορείο. Αλήθεια. Ναι, γιατί έχει χιλιάδες. Με ποινή. Πώς θα σε πάρουν, αφού έχει εκατομμύρια. Σωστά. Θα επιλέξουν τους καλύτερους. Πώς θα τους επιλέξουν, όχι όπως εδώ ποιον ξέρεις, τι κάνεις. Αυτό το τι κάνεις για να το ελέξουν χρειάζεται να περάσει καιρός. Και έτσι είσαι στη λίστα και περιμένεις. Και δεν έχει πάνω από την πίσω πόρτα. Περιμένεις στην ουρά σε όλα στην ναι, Αμερική. Αυτό μου αρέσει. Σε βάζουν, σε φτιάχνουν, σε κάνουν άνθρωπο εκεί. Έτσι. Ναι, ειλικρινά. Και λέω εδώ δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Κι όμως. Και η Τζενεράλ έγινε και η πρεμιέρα έγινε και όλα. Πολύ καλά και χαλαρά και πιο ανθρώπινα. Με το φραπέ στο χέρι, ναι. Και το παιδάκι, αφού έχει παιδί, ενώ στο Hollywood τα παιδιά δεν έχουν παιδιά, σκυλιά, συζύγη, μόνο στο lunch break, στο διάλειμμα το μεσημεριανό, για 20 λεπτά και αυτό ήταν. Βέβαια, τι θα έχουν, κουβαλάμε μαζί μας και. Ναι, στην Ελλάδα κουβαλάς τα πάντα. Και στην Ελλάδα είναι, το ναι, αλλά είναι καλό γιατί είναι πιο ανθρώπινο. Έλεγα, εγώ δεν δουλεύω εδώ και άκουγα τώρα κάποιοι που παραπονιούνται ότι δουλεύουν σκληρά και κουράστηκαν μετά από 6 ώρες και λέω αυτό για μένα είναι λούξους. Δεν είναι δουλειά. Έτσι. Και όταν κουράζομαι στην Αμερική και αρχίζω να νιώθω πάλι σαν ρομπότ, λέω καιρός να πάω λίγο στην Ελλαδίτσα, να δουλέψω πολύ λιγότερο. Βοηθάει και το ότι είμαστε λίγο έτσι πιο μικροί σαν χώρα, πολύ πιο μικροί, δεν το συζητάμε. Εδώ ναι, είμαστε και μικροί μέσα στην Ευρώπη. Βλέπεις όλη την Ευρώπη, είμαστε τσόκο εδώ πέρα κάτω. Βοηθάει και ότι γίνεσαι και πιο εύκολα γνωστός. Κάνεις, ας πούμε, 5 πράγματα καλά, κέρια, και νομίζω ότι γίνεσαι πιο γνωστός από τον ναι, να. Ναι, και αν γίνεις, έγινες και μένεις για καιρό. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, άμα μπορείς να το καταφέρεις αυτό, ναι. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, το Hollywood είναι Hollywood, βγαίνεις αν έχεις την τύχη, γιατί πιστεύω ότι είναι και θέμα τύχης. Έτσι, δεν το πίστευα, αλλά τώρα αρχίζω και το πιστεύω, ναι. Είναι και θέμα τύχης. Πολλοί που τους βλέπουμε έτσι και στην Αμερική, στο Hollywood, ας πούμε, και σε ταινίες, είναι πολύ της διπλανής πόρτας. Που θα μπορούσαν άλλες κοπέλες, θα ήταν πολύ πιο όμορφες
Πολλές άλλες. Ναι, όχι, δεν πουλάει πολύ το γκλαμ. Ναι. Είναι αυτό, όπως είναι... το είπες, διπλανή σπορ. Μινιμάλ, τους βάφουν. Mm-hmm. Και έτσι είναι και στην προσωπικότητα. Προσγειωμένη. Όχι όπως εδώ. Παρόλο τα δισεκατομμύρια που παίρνουν για να κάνουν και ταινίες. Ναι. Ε? Ναι. Εκπληκτικά πράγματα, Αφροδίτη. Μα γιατί το κάνανε από αγάπη και από πάθος. Δεν είπανε τώρα θα γίνω star για να γίνω πλούσιος. Δεν γίνεται έτσι. Το χρήμα δεν το αποκτάς έτσι. Δεν το σκέφτονται καν, ούτε στο πίσω μέρος του μυαλού είναι δυνατόν, ποτέ. Γιατί κάποιος που ξεκινάει... Δεν γίνεις όμως star αν δεν έχεις ταλέντο, αν δεν μπορείς να παίξεις σε μια ταινία. Αν δεν έχεις κάτι. Και δεν θα γίνεις για να κάνεις χρήματα. Και όλοι αυτοί πάρα πολύ λίγοι είναι που το κάνανε για τα χρήματα. Γιατί φαίνεται, είναι καλοί ηθοποίοι. Και δουλέψαν σκληρά και αφοσιώσαν και αφιερώσαν όλη τους τη ζωή και το πάθος και την αγάπη τους για αυτό το πράγμα. Και δεν υπάρχει μικρό το περιθώριο να σκεφτούν το χρήμα. Και τι να το κάνουν, τους δίνουν τζάπα. Όπου πάνε δεν πληρώνουν. Όλα είναι πληρωμένα, όλη μέρα δουλεύουν. Ο χρόνος που έχουν είναι πολύ λίγος και αν τον έχουν θα ξεκουραστούν και δεν έχουν χρόνο να ξοδέψουν τα χρήματα. Γι' αυτό και όλοι πάνε και κάνουν φιλανθρωπικούς σκοπούς και ψάχνουν γιατί είμαστε εδώ, ποιο είναι το νόημα της ζωής, όπως η Μαντόνα. Ναι, και γίνονται πολύ πνευματικοί. Γιατί σου λέει εντάξει, τα κατάφερα τώρα. Γιατί είμαστε εδώ, γιατί ζούμε, γιατί ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχουν άλλοι πλανήτες. Και αρχίζουν και ψάχνονται και το χρήμα δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ. Ωραία. Γιατί είναι και επιφανειακό το χρήμα. Εντάξει, σε βοηθάει όμως να καταφέρεις πράγματα. Ναι, μα και το λένε. Είμαι πολύ ευλογημένος. Δεν ακούτε σε κάθε συνέντευξη όλο αυτό θα πει ένα star του Hollywood. Ναι, είμαι πολύ ευλογημένος. Ναι. Είμαι τυχερός που κάνω τόσα χρήματα. Θα το έκανα και τζάπα, λένε πολλοί, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Δεν ήρθανε στην Ελλάδα τη κρίση, γι' αυτό το κάνω τζάπα. Εδώ πέρα όλοι πληρώνονται. Α πούμε σε εισαγωγικά. Ναι, εντάξει. Εγώ θέλω και κλείνοντας να σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα την έχεις, είσαι και κρυαράκι δυναμικό, σε βλέπω. Θα πας πολύ μπροστά. Έχεις ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Πέτρου Ίμβριου, το πρώτο σου αυτό το CD single εδώ και θα κάνεις και την περιοδία σου στην Ελλάδα, θα περάσεις και καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να ευχαριστήσω και όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Εγώ λέω να κλείσουμε και με το CD, με το βίντεο κλιπ του CD single σου. Πολλά φιλάκια από μένα, μέσα σε όλα αύριο, 3 με 4. Γεια σας.
άρχισε απ' την ώρα που ήρθες πάλι εσύ. Τα μάτια μου στεγνώσανε και νιώθω να με ζωντανή. Όλα ξανά τα κέρδισα απ' την ώρα που ήρθες.